Και ο Παύλος Τσίμας είναι κοντά μας. Ας, Γεια σου Παύλο. Γεια σου Παύλο. Ήσουν εδώ με τη Σία, τον ναι. Αλέξη ήρθα. Λόγω ήθα, τα... φόρεσαι αστολή αγκαρίας, <σχελίου> δεν φόρεσαι αστολή. Ναι, ναι, σωστό. <σχελίου> λοιπόν, αρκετή επισημότητα είχαμε <σχελίου> 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 χθε, δεν πειράζει. Ναι. Σήμερα, η επόμενη μέρα. Τι ξεχωρίζει από όσα παρακολουθήσαμε χθε λεπτό λεπτό. Κοίταξε, είναι συμβολισμοί. Ε, Όντω, η Lady Gaga που εσεί ψηφίσατε, νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη φυσιογνωμία στην Αμερικανική show business αυτή τη στιγμή. Εσύ δεν θα δύο. Ε, εμένα με συγκίνησε η Τζένιφερ Λόπε. πρώτον, γιατί ήταν η ίδια πολύ συγκινημένη. Το έδειξε, ναι. είναι ένα παιδί μεταναστών. Είναι Ναι, βέβαια. τραγουδάει στην ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου. Και ίσω λίγοι πρόσεξαν το συμβολισμό αυτού που τραγούδησε. Mm -hmm. Ένωσε δύο τραγούδια. Το βασικό τραγούδι που είπε, το This Land is your land Είναι. <laughs> ένα τραγούδι που είχε γράψει ένα κομμουνιστή, ο Γκούντι Κάθρι. Ήταν για πολλά χρόνια το σύμβολο των αριστερών κινημάτων στι ΗΠΑ, ο ύμνο του. Mm -hmm. Το ένωσε όμω κάποια στιγμή. Με το πιο πατριωτικό τραγούδι, αυτό που παίζουν οι μπάντε των πεζοναυτών στι παρελάσει, το America The Beautiful. Οπότε και έκανε στην ενότητα, ε? ναι Αυτή η ένωση νομίζω ότι είχε μια συμβολική, ήταν ο συμβολισμό τη θεσμή τελετή. Mm -hmm. Και μου έκανε εντύπωση, το έλεγα και χθε, ότι ε, παρακολούθησα τη, όλοι την ομιλία του ε, νέου Προέδρου. Μου φάνηκε ότι για πρώτη φορά ε, ο νικητή των εκλογών στην επίσημη ομιλία της νίκης του, στην ανάλυση το του κατ' όνειρου. Το Πρώτον, δεν δε, δε, αυτό δείχνει σε ποια κατάσταση είναι η Αμερική. Δεν υποσχέθηκε τίποτε, δεν, δε, δεν, περιέγραψε πολιτικούς στόχους. Είπε απλώς, θα επουλώσω τις πληγές. Θα διορθώσω τη ζημιά. Αλλά είναι άλλη προτεραιότητα επομένω αυτή Η προτεραιότητα είναι να επανενωθεί mm. ένα διχασμένο έθνο. Mm. Και το δεύτερο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο τόνο του, η γλώσσα του, τα μηνύματά του ήταν σε αναλογία 80% Προ εκείνου που ψήφισαν τον αντίπαλό του και 20% προ εκείνου που ψήφισαν τον ίδιο. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλεγε, ότι ε, μπορούμε να διαφωνούμε, απλώ δώστε μου την ευκαιρία να ακουστώ, ναι. να με ακούσετε. Ακούστε Έτσι, απλά. με. Και το είπε με, τα, με τη γλώσσα του Μέσου Αμερικανού. Mm -hmm. Το είπε: Ακούστε με, δώστε μου μια ευκαιρία. Προσπαθήστε mm -hmm. να καταλάβετε την ειλικρίνεια των αισθημάτων μου. Mm -hmm. Απευθυνόταν στου άλλου. Γιατί οι άλλοι, είμαστε πόσες, δύο μήνες μετά τι εκλογέ και κάτι. Τα ποσοστά, περίπου 70% όσων ψήφισαν Τραμπ, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Τραμπ νίκησε. Σε αυτόν, βέβαια. Άρα... Ε, ε... Το πρόβλημα είναι βαθύ. Που πρέπει να, Α, το ε... τραύμα που πρέπει να πουλήσει. Επομένω, χρειάζεται χρόνο λε αυτή η ενότητα, αυτή η προσπάθεια, oh, 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 oh. αυτέ οι προτεραιότητε του Πρόεδρου Biden, έτσι. Χρειάζεται χρόνο και δεν έχει πολύ χρόνο. Όπω λένε οι Αμερικανοί, οι αναλυτέ, κάθε πρόεδρο έχει 18 μήνε όλου και όλου για να κάνει κάτι. Mm -hmm. Γιατί στα δύο χρόνια είναι οι ενδιάμεσε εκλογέ, αυτά τα yeah, mid-term yeah, term elections. Από από αλλάζει πρίση, το σύνολο τη Βουλή και το 1 τρίτο τη Γερουσία. Άρα η Αμερική θα μπει ξανά σε Έντονη προεκλογική περίοδο σε 18 μήνε από σήμερα. Πριν... Διότι όλοι οι βουλευτέ και οι γερουσιαστέ θα κάνουν καμπάνια. Άρα, ό,τι κάνει θα πρέπει να το κάνει σε αυτού του 18 μήνε. Και πάμε στη στάση που επέλεξε να κρατήσει μέχρι και την τελευταία στιγμή, τι τελευταίε ώρε, ο απερχόμενο πρόεδρο, ο Ντόναλτ mm. Τραμπ. Θέλω να σα ρωτήσω, επειδή παρακολουθούσα και εσά το επισημάνατε, παρακολουθούσα και αναλυτέ στα διεθνή δίκτυα να το λένε. Υπήρχε μία αίσθηση σαν ο πλανήτη να παίρνει μια ανάσα. Σαν να λέμε ότι αφού δεν είναι ο Τραμπ. Ε, σίγουρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, το αισθάνεσαι και εσύ πάντα. Ναι, υπήρχε μια αίσθηση ανακούφιση. Και κοίταζα σήμερα τα πρωτοσέλιδα όλων των μεγάλων εφημερίων του κόσμου, στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Όλα έχουν αυτό το ίδιο. Mm -hmm. τη, την ίδια. Και οι περισσότερε, βέβαια, διάλεξαν ω τίτλο αυτή την φράση με την οποία ξεκίνησε. Που είπε ότι καταλάβαμε ότι η δημοκρατία είναι πολύτιμη, ότι η δημοκρατία είναι εύθραυστη, αλλά σε αυτή την περίσταση. Εδώ και τώρα η δημοκρατία ένικησε, η δημοκρατία επικράτησε. Αυτό είναι τίτλο στι περισσότερε, σε πολλέ μάλλον μεγάλε εφημερίδε. εδώ πρέπει να περιμένουμε κάτι έτσι άμεσα, Παύλο. Ο, ο άνθρωπο το ξέρουμε ότι είναι πολύ βαθύ γνώση των ζητημάτων όλων στην περιοχή και Νομίζω ότι κάποιο το είπε, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο ένα νέο πρόεδρο να αναλαμβάνει τι ΗΠΑ και να ξέρει τον κόσμο καλύτερα να από το ίδιο ίδιο πω, ναι, ναι, ό,τι ξέρει ο Biden. Ναι, ήταν αντιπρόεδρο κάπου. Για και μισό αιώνα στην πολιτική. Στο Κογκρέσο ήταν πολλέ φορέ σε επιτροπέ διεθνών σχέσεων. Δηλαδή, του περισσότερου από του σημερινού ηγέτε του κόσμου στην Ευρώπη, α πούμε, του ξέρει προσωπικά. Του έχει συναντήσει. Καλώς. Και τον δικό μα, το, τον Μιτσοτάκη, ναι, τον ναι. έχει συναντήσει. Δηλαδή, γνωρίζονται. Είναι... Ναι. Παρ' όλα αυτά, είπε ελάχιστα για τα διεθνή. Δηλαδή, δεν είπε τίποτα για την εξωτερική πολιτική. Τίποτα συγκεκριμένο. Είπε απλώ ότι θα επουλώσουμε και το τραύμα στις σχέσεις μας με τους συμμάχους μας. Mm -hmm. Η Αμερική θα επιστρέψει στον κόσμο, θα επανεμπλακεί στον κόσμο. Θα γίνει η Αμερική που ξέρατε, δηλαδή, σχεδόν. Δεν μπορεί να ξαναγίνει η Αμερική που ξέραμε. Γιατί ε, αν διαβάσει κανείς ε, τις ε, συζητήσεις που γίνονται στο ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο, οι Ευρωπαίοι είπαν, καίκαμε στο χυλό, θα φυσάμε και το γιαούρτι από εδώ και πέρα. Δηλαδή... Ο Τραμπ ήταν. Φύλαξη, δηλαδή. Το σοκ που ήταν ο Τραμπ για του Ευρωπαίου είναι ότι ξαφνικά μπορεί να βγει ένα Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίο θεωρεί την Ευρώπη όχι σύμμαχο, αλλά εχθρό. Mm -hmm. Λέει America first. Πρώτα η Αμερική. Η Ευρώπη είναι ο εχθρό μου. Είναι ο αντίπαλό μου. Κάνω πόλεμο μαζί τη στελωνιακό, εμπορικό, οικονομικό και αδιαφορώ για τα θέματα ασφάλεια. Αυτό που δεν περίμεναν ποτέ δηλαδή από την Αμερική. Ναι, κάτι που συνέβη. δεν περίμενε κανεί ποτέ. Ναι. Και όμω συνέβη. Άρα αφού συνέβη μια φορά μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Αλλά η Ευρώπη θα είναι πάντα, νομίζω από εδώ και πέρα, επιφυλακτική. Mm -hmm. Και με όποιον η... και αν έχει απέναντι. Απέναν η Τουρκία, Το... εκεί τι γίνεται, γιατί είδαμε και τον κύριο Μπλίγκεν, που αναλαμβάνει και αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικό, ναι. να χειρίζεται την Τουρκία επικριτικά, έντονα επικριτικά, σε ένα, στο μεγάλο θέμα που έχει η Τουρκία με τους 400. Ε, ε, αυτός και αν ξέρει τη γειτονιά μας, ε, Το... ο κύριος Μπλίγκεν είναι πολύ βαθύς γνώστης. Λέγαμε με τον Αλέξη Παπαχελά χθε, θυμήθηκε εκείνο δηλαδή, ότι ε, σε παλιότερους χρόνους, σε εκπομπές που κάναμε μαζί στη τηλεόραση με τον Αλέξη, ο Αλέξης είχε τρεις φορές πάρει συνεντεύξεις από τον Μπλίνκεν, την εποχή που ήταν σύμβουλος ε, mm -hmm. στην Προεδρία στα χρόνια του Κλίντον. Ξέρει πάρα πολύ καλά την περιοχή μας, από έξω για να την ξέρει. Νομίζω ότι ήταν προσεκτικό στο πρώτο του μήνυμα. Ε, Εκείνοι που, ξέρουν, που τον έχουν παρακολουθήσει ξέρουν ότι ο Μπλίνκεν είναι τη άποψη που λέει ότι η Αμερική δεν πρέπει να χάσει την Τουρκία. Mm -hmm. ότι η Τουρκία δεν πρέπει, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί η Τουρκία από το Δυτικό Μπλοκ. Τελεία. Από εκεί και πέρα, ε, νομίζω ότι η έκφραση που χρησιμοποίησε ότι η Τουρκία υποτίθεται ότι είναι σύμμαχός μας, αλλά δεν φέρεται όπως mm -hmm. ένα σύμμαχος πρέπει να φέρεται, και αυτή είναι μια πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε, ήταν νομίζω ένα πάρα πολύ καθαρό σήμα προς την Άγκυρα, ότι... Mm -hmm αυτό που ξέρατε, η εποχή ότι Τραμπ έφυγε. Ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές πια. Ότι ναι. Τώρα, η, εποχή τελείωσε. η συμπεριφορά του Ντόναλτ Τραμπ ε, μέχρι και την τελευταία στιγμή, δηλαδή το ότι επέλεξε να φύγει λίγες ώρες πριν από το Λευκό οίκο το είπαμε, δεν έχει ξανασυμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επέλεξε να φύγει Παύλο όμως προαναγγέλλοντας την επιστροφή του στην πραγματικότητα ή λέγοντας ελπίζω να μην ναι. κάνουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Αυτό? Δεν είμαι σίγουρο αν αυτό πρέπει να το ερμηνεύσει κανείς πολιτικά ή ψυχαναλυτικά. Δηλαδή ένας νάρκισος, δυσκολεύεται να αποδεχθεί την ήττα του και να φερθεί ω ηττημένο. Εδώ είναι στιγμή, δηλαδή, είναι στιγμή που φεύγει τώρα. Είναι αυτή που φεύγει, ναι. Ε, ε, αν αυτό έχει και πολιτικό νόημα, αν στα αλήθεια έχει πολιτικά σχέδια, αν στα αλήθεια σχεδιάζει να επιστρέψει, είτε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δύσκολο, είτε αυτό που λένε ότι να κάνει, γιατί το έχει συζητήσει, λένε με του δικού του, ότι να φτιάξει ένα δικό του κόμμα πατριωτικό, δεξιότερα από του mm -hmm. Ρεπουμπλικανού. Ε, δεν ξέρω αν θα το αποπειραθεί. Θα καταστρέψει του Ρεπουμπλικανού. Ναι, απλά τα πράγματα. Θα, θα, κάνει ζημιά στους Ρεπουμπλικανούς, λοιπόν. θα κάνει μεγάλη χάρη στον πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά επίσης θα βοηθήσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα να επεξαρτηθεί από αυτόν μια ώρα αρχίτερα. Δηλαδή, αν, αν δεν είναι εκεί, οι Ρεπουμπλικανοί θα τον ξεχάσουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έχει, τον ξεχνούσαν βέβαια, να, να συνεχίσουν να εκεί. περάσει τώρα μπροστά του. Δικαστικέ, πολλές. Δικαστικέ, βέβαια, πολλέ περιπτώσει. Ναι, Καταρχήν υπάρχει αυτή η δίκη που εκκρεμεί στη Γερουσία. Δεν ξέρω αν θα γίνει, πώ θα γίνει. Δεν ξέρω και αν, δηλαδή νομίζω ότι και στο περιβάλλον του νέου Προέδρου αναρωτιούνται αν είναι σωστό να ασχοληθούν, να μπλέξουν σε μια δικαστική περιπέτεια που θα διχάσει και κυρίως που θα κάνει ένα και μέρος θα τον του Ρεπομπιτανικού χρώματο. Ναι, ε, να συσπηρωθεί μαζί του. Το... Ίσως μια τακτική θα ήταν Α θεωρήσουμε ότι ήταν, πώς να πω. Ε, μια παρένθεση. Μια, μια αρρώστια που, ναι. την, που γιατρευτήκαμε και δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε πια. Το γεγονό mm -hmm. ότι ο Μπάιντεν από πολλού προεξοφλείται ότι στο τέλο τη τετραετία φεύγει και ε, θα Είναι αναλάβει κάποιο άλλο. Ναι, γι' αυτό. Αυτό Πέλος θα λειτουργήσει ω πλεονέκτημα ή ω μειονέκτημα για τον ίδιο. Ε, κοίταξε. Μειονέκτημα προφανώ. Γιατί η... η δύναμη, η επιβολή ενό πρόεδρου, ενός πρωθυπουργού, όταν ξέρεις ότι η θητεία του τελειώνει, είναι μικρότερη από το «όταν ξέρεις ότι έχει μέλλον». Ενώ μέσα στο πολιτικό σύστημα. Από την άλλη μεριά, επειδή η βασική αποστολή του Biden, όπως ο ίδιος την περιγράφει, είναι να επουλώσει τα τραύματα, να ξαναενώσει τη χώρα, mm -hmm. είναι ευκολότερο για τους αντιπάλους του, για τους Ρεπουμπλικανούς, να συνεργαστούν με έναν πρόεδρο, τον οποίο υποθέτουν ότι δεν θα ξαναβρούν ως αντίπαλο σε τέσσερα χρόνια. Mm -hmm. Δεν θα είναι πια εκεί. Άρα είναι ευκολότερο να του δώσουν το χέρι. Πέρα, πέρα. Θα του δώσουν το χέρι, ένα χέρι βοηθείας, θα συνεργαστούν μαζί του σε κάποια νομοσχέδια, σε κάποια μέτρα, χωρίς να αισθάνονται ότι ναι, αλλά σε τέσσερα χρόνια στις κάλπες θα ναι, το αλλά πληρώσουμε. Έχει, δίπλα του όμω μια πολύ κυρία, δυναμική αυτό, γυναίκα που βλέπουμε εδώ την Η οποία έχει Μαλαχάς. γράψει υποθήκε, και όλοι την βλέπουν yeah. ω την πρώτη ας πούμε γυναίκα πρόεδρο. Θα είναι, δεν ξέρω. Δεν, δε, δεν είναι. Έχει γίνει στο παρελθόν πολλέ φορέ ο αντιπρόεδρο να είναι ο επόμενο υποψήφιο πρόεδρο όταν ο πρόεδρο δεν κατεβαίνει, αλλά δεν γίνεται και, και πάντα. Και να μην τα καταφέρνει, Ναι, ναι Βέβαια. Ε, και επίση <laughs> δεν, δεν τα έχει καταφέρει <laughs> πάντα. Έχει Υπάρχουν μερικέ περιπτώσει που τα έχει καταφέρει. Ο πατέρα Μπού τα κατάφερε ω αντιπρόεδρο του Ρέγκα να εξελέγει, αλλά έχουμε και πολλά παραδείγματα. Το Αλ πιο ναι, πρόσφατο ε, που. Δεν Αν Να σου ζητήσω, είναι πρόκληση αυτό το challenge. Αν μπορού, έπρεπε να βάλει σε μία γραμμή να περιγράψει την Προεδρία Τραμπ, ποιο τίτλο θα έδινε, Χάο λένε πολλοί. Χάο. Ναι, ε, σιωπή από το τέλο. Εγώ τώρα. θα έλεγα ότι. Όλα <laughs> δύο και μια σιωπή. <laughs> Έχει. Έχει. Για μένα ήταν μια δοκιμασία τη δημοκρατία. Ήταν μια δοκιμασία τη δημοκρατία σε μια γραμμη να περιγραψει την προεδρια τραμπ ποιο τιτλο θα εδινε χαο λενε πολλοι χαο ναι σιωπη απο εγω θα ελεγα οτι θα λαβει και μια σιωπη για μενα ηταν μια δοκιμασια τη δημοκρατια ηταν μια δοκιμασια τη δημοκρατια σε μια χωρα που ο κόσμο νόμιζε ότι η δημοκρατία της μπορεί να έχει ελαττώματα, μπορεί να έχει λήψεις, μπορεί να έχει ανισότητες, αδικίες, mm -hmm. αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργεί. Ε, ο Τραμπ νομίζω μπορεί και έδωσε, να μην όμως. έδωσε yeah. ένα παράδειγμα στον κόσμο ότι ακόμη και η ισχυρότερη θεσμικά δημοκρατία του κόσμου Μπορεί κάποια στιγμή να κινδυνεύσει. Όπω επισημαίνουν οι τηλεθεατέ, παιδιά και η εκπομπή διχάστηκε. Γιατί ο Παύλο mm. Τσίμα ψήφισε Τζένιφερ Λόπε, ενώ εμεί από το πρωί στηρίζουμε Lady Gaga. Για, για καλλιτεχνικού λόγου. Ο, ο Παύλο ψήφισε Τζέι λόγια για, για ουσιαστικού <laughs> λόγου. Δηλαδή για την φόρτιση και για την. Yeah, yeah. Εγώ νομίζω ότι ναι. Yeah. Και ο τρόπο, αν είδατε που φώναξε στο τέλο με πάθο μια φράση, είναι μια φράση από τον όρκο yeah. του Αμερικανού πολίτη αυτό. Η... Μια, ένα έθνο ενιαίο και αδιέρετο υπό το βλέμμα του Θεού, mm -hmm. με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλου. Το είπε στα ισπανικά, τα ισπανικά στη γλώσσα τη μητέρα τη, που είναι και η γλώσσα του 20 κάτι εκατό των Αμερικανών πολιτών. Είναι Ισπανόπονη είναι η mm -hmm. μεγαλύτερη μειονότητα. Ε, είχε τόσο ένταση και πάθο εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ήταν τόσο ειλικρινέ, έβγαινε τόσο από μέσα τη και νομίζω ότι άγγιζε την καρδιά τόσων ανθρώπων στι ΗΠΑ που νομίζω ότι ήταν μεγάλη στιγμή αυτή. Mm -hmm. Παύλο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Παύλο. Να σε πολύ. ¿Sí? sí.